έτσι. Ναι. Εντάξει. Δεν έγινε. Ήταν για σένα τόσο σημαντικό να πάτε στην εκκλησία, βρε Άτζελα. Δηλαδή, αν δεν πηγαίνατε στην εκκλησία, ακόμα μαζί θα είσαστε. Έπρεπε να γίνει. Δεν νομίζω ότι θα χωρίζατε εσείς ποτέ. Γιατί ήταν πολλά τα χρόνια και αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν και να παντρευτούμε. Εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Τι σε ένοιαζε, είχε τη δουλειά σου, είχε αυτά. Ήθελα πάρα πολύ. Μα δεν ήμουν στη δουλειά μου μόνο. Ήμουν στη δουλειά του Στίβ. Το καταλαβαίνει. Δούλεψα 4 σεζόν στην Ελλάδα. Ήθελε να νιώσει ότι ρε παιδί μου, άντρα αυτό σε τιμά και εμένα, Στεφάνη, και είσαι επίσημα η γυναίκα του. Αυτό το συνέστημα. Ήθελα να νιώσω ότι έχω τον πρώτο ρόλο. Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Τελεία. Επίσημα. Ναι. Αυτό. Δεν μ' αρέσει ο ρόλος ο δεύτερος. Ποτέ δεν τον ήθελα στη ζωή μου. Έχει μια λογική αυτή. Ναι. Ένας λόγος που δεν ήμουνα με τον πατέρα της κόρης μου να. Ήταν αυτός ο λόγος. Να. Έχω μάθει στη ζωή μου πάντα να έχω τον πρώτο ρόλο. Όταν αισθανθώ ότι υπάρχει δεύτερος ρόλος, φεύγω. Δεν πάει να είναι ο Θεός ο ίδιος. Δεν μ' αρέσει. Όπως εγώ είμαι. Κυρία, θέλω και ο άλλος να είναι κύριος. Καταλαβαίνεις. Αν δηλαδή έχεις εμένα, θα έχεις εμένα. Αν θες να πας κάπου αλλού, χώρισε εμένα και πήγαινε όπου θέλεις. Mm. Αυτό το διπλό ταμπλό δεν το είχα ποτέ εγώ στη ζωή μου. Γιατί να το έχεις εσύ για τις άντρας. Τι είπα να πει αυτό. Κοίταξε. Αυτό έχει. Είναι απόλυτα λογικό. Ότι είναι, ας πούμε, το. Να το πούμε έτσι καθαρά, το πολυγαμικό. Ναι, που μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες. Ναι, που μπορεί, ας πούμε, να έχει σήμερα τη μία, αύριο την άλλη και μετά να πηγαίνει και να λέει γυναικούλα μου, σ' αγαπάω. Δεν δέχομαι εγώ αυτό. Δεν ξέρω ποιες γυναίκες το δέχονται και γιατί βολεύονται να το δέχονται. Εγώ δεν το δέχομαι. Είμαι πολύ σκληρή. Δεν είναι σκληρότητα. Γιατί φοβάμαι, γιατί είμαι καθαρή, γιατί είμαι νοικοκυρά, γιατί πολλά. Κοίτα, αυτό δεν είναι σκληρότητα, αυτό είναι η λογική. Ακριβώς. Όταν έχει έναν άνθρωπο. Άρα, και όταν έχεις και μεγάλα παιδιά και σέβεσαι τα παιδιά δεν είναι σου, το θέμα του γάμου αυτό καθε αυτό το τυπικό. Δεν καταλαβαίνουν, ναι. Έτσι, γιατί ο γιος μου είναι 40, η κόρη μου 26. Μα τι να πω εγώ τώρα στο γιο μου και στην κόρη μου, ότι ξέρεις κάτι, αυτό που παντρεύτηκα πήγε με αυτήν, αλλά εγώ τον παίρνω πίσω γιατί είναι ο άντρας μου. Στο καλό στην Παναγία και σε άλλα με υγεία. Ναι. Δεν έχω δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σου είπα, έχω μείνει ένα χρόνο μόνη μου. Δεν θέλω να έχω κανέναν, ναι. Είμαι μια χαρά μόνη μου. Θα μου πεις, σαν γυναίκα, δεν σου λείπει κάτι. Όχι. Καμιά φορά το να κάνεις και μία παύση, ομορφαίνεις κιόλας. Κοίταξε, ναι. Κοίτα, αυτό που λες έχει απόλυτη λογική. Έχει λογική. Ναι. Δηλαδή. Τώρα που μου εξηγείς, καταλαβαίνω τι λες. Δεν είναι το τυπικό θέμα της εκκλησίας. Όχι. Πάμε να βάλουμε Στεφάνη. Έτσι. Δεν είναι το τυπικό θέμα του έλα να μοιραστούμε τα πάντα. Είναι το ουσιαστικό θέμα. Πάμε, ξέρω εγώ, να φάμε εκεί. Του... Εγώ είμαι το τέρι σου. Πάμε να φάμε εκεί. Ναι. Γιατί αν θα πάμε να φάμε από εκεί, ας πούμε, θα μας δούνε. Ναι. Δηλαδή, αλλού δεν μας βλέπουν, ε. Ναι. Μόνο πάμε να φάμε να μας δουν. Δεν είμαι εγώ η παράνομη σχέση σου, είναι το μήνυμα. Ακριβώς. Ξεκαθάρισε τι θες στη ζωή σου και αν με θέλεις, με έχεις δίπλα σου και όταν με όλη δικιά σου. Όταν ξεκαθάρισε όλο το θέμα και ήρθε πια, ναι. Να μου πει ότι εγώ είμαι για σένα, ναι. Έτσι. Εγώ του είπα, τώρα δεν σε θέλω εγώ. Γιατί όμως το έκανα. Γιατί κουράστηκα. Αυτό μήπως ήταν και λίγο εγωισμός. Μα κουράστηκα, όχι, κουράστηκα να περιμένω 6 ολόκληρα χρόνια. 6 χρόνια περίμενα. Δηλαδή, εντάξει. 6 χρόνια. Κουράστηκα. Του έδωσα τη ζωή μου. Ό,τι είχα και δεν είχα. Παραμολούσα τη μητέρα μου, το παιδί μου, για να είμαι κοντά του. Τι άλλο ήθελα. Δεν γινόταν άλλο. Δεν πήγαινε άλλο. Εκεί, μωρέ, που συζητήσει πολλές φορές, εκεί, που ήρθε, εκεί που ήρθε η ώρα να τελειώσουν όλα, λες φτάνει. Αν είναι να έρθει, έγινε θα προσπεράσει. Τι να κάνω τώρα. Άτζελα Δημητρίου. Φταίει ο έρωτας. Απολαυστική. Και... έτσι, πολύ συνειδητοποιημένη και όρημη, ναι. Πιο αληθινή από ποτέ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θέλω δύο πράγματα. Επειδή εδώ στο κανάλι υπάρχουν φανατικοί θαυμαστές σου. Ναι. Από διάφορα τμήματα, ναι, ναι, ναι. Εδώ του καναλιού. Ναι, ναι. Παρακαλάνε. Ο προϊστάμενος της ροής, ναι. Δηλαδή,
Ναι, πες μου, πες το μου με απλά λόγια, πάω, γιατί σε βλέπω, ναι. Πώς θα βγαίνει το πρόγραμμα, δηλαδή, με τη ροή, ο Άρης ο Καραΐσκος. Ναι. Είναι πολύ φανατικός θαυμαστής. Και τι θέλει. Να του πεις μια καλησπέρα και να του στείλεις φιλιά, μια αφιέρωση. Δηλαδή, να του πεις ένα τραγούδι μου που σου αφαιρώνω, κάτι πες. Λοιπόν, να το αφαιρώσει ένα από τα καινούργια τραγούδια, ναι. Που είναι κυκλοφόρητα, ναι. Έτσι. Θα του τραγουδήσω, λοιπόν, έτσι, ακαπέλα. Ναι. Πάμε, καρδιά, να φύγουμε. Πάρε τα πράγματα μας, κι αν δεν μας αγαπήσανε, μαγιά τους και μαγιά μας. Αρούλη, τα άκουσες. Τα άμαθες τα νέα, Αρούλη. Τα άμαθες τα νέα, η Άντζελα Δημητρίου σου έκανε αφιέρωση εδώ από την εκπομπή. Από εδώ και πέρα ό,τι θέλω από τη ροή, καταλαβαίνεις, έτσι, παίρνω και το ζητάω. Λοιπόν, μια υπερβασούλα θέλω να κάνω σήμερα, κατάλαβες. Τι κάνω, μια βατσούλα. Κορούλα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, λοιπόν. Το προλόγησα πριν, όλο ναι. Προσπαθώ να το προβάλλω. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα πούμε περισσότερα. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Ο Λευτέρης, ο Γιώργος, ο Στίβ, ο Νοράι. Ο Θωμάς, ο Αντώνης, ο Άλκης, όλοι με λάτρεψαν, όλους τους λάτρεψαν. Ο καθένας είχε κάτι να μου δώσει. Καρακτήρες που σου στείνουν τις παρτίδες. Η Άντζελα Δημητρίου τραγούδησε τον καημό του έρωτα ουκολίγες φορές. Έντονα πάθη, φλογεροί έρωτες, μίση, ίντριγκες, πρωτοσέλιδοι χωρισμοί και πονεμένα διαζύγια συνθέτουν το παζλ της πολυτάραχης ζωής της. Από τη ζωή της Λέδης του ελληνικού πενταγράμμου πέρασαν αρκετοί άνδρες. Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει την αληθινή ευτυχία, η Άντζελα Δημητρίου βίωσε πόνο, πίκρες και απογοήτευση. Ας με λένε τρελή, σ' αγαπά πολύ και σε νοιάζομαι. Το ειδήλιο με το Λευτέρη Πανταζή, όταν ήταν και δυο τους στα πρώτα τους βήματα, είχε τροφοδοτήσει τα περιοδικά της εποχής. Νέαροι τραγουδιστές τότε, ανερχόμενοι, γνωρίστηκαν όταν εμφανιζόταν σε κέντρο της Εθνικής Οδού. Έχτιζα παλάτια, πλάι σου μακρύμα, φύσηξε ο βοριάς και τα άνοιξε το κύμα. Η γνωριμία τους γρήγορα εξελίχθηκε και μέσα από τη δουλειά τους φούντωσε ο έρωτας. Ο στόχος και των δύο να κάνουν καριέρα έχει σαν αποτέλεσμα να βάλουν τη σχέση τους σε δεύτερη μοίρα. Όταν με το Λευτέρη Πανταζή πήραν την απόφαση να χωρίσουν, το έκαναν πολιτισμένα και χωρίς φασαρίες. Σήμερα τους συνδέει μια σχέση εκτίμησης και αμοιβαίου σεβασμού. Την αγαπάω, την πονάω. Από εκεί πέρα, τώρα ερωτικά, τι να σου πω τώρα. Άνοιξε, μα γρήγορα χειμώνιασε. Όταν η Άντζελα γέννησε την κόρη της εκείνη την εποχή, συζητήθηκε πολύ αφού ήταν ένα παιδί εκτός γάμου και της έδωσε το επίθετο της μητέρας της, Όλγα Κιουρτσάκη. Την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού της δεν θέλησε να την αποκαλύψει στα μέσα. Εκτός από την Όλγα, η τραγουδίστρια έχει και έναν γιο, το Βαγγέλη, ο οποίος γεννήθηκε όταν η τραγουδίστρια ήταν 15 ετών και το μεγάλωσε η θεία της. Ο Βαγγέλης, που είναι σήμερα 39 ετών, εργάζεται ως οδηγός ταξί. Είναι παντρεμένος και έχει κάνει την Άντζελα γιαγιά. Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα. Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Το 1984 με το γάμο της ανοίγει το πρώτο κεφάλαιο, Γιώργος Τρούπης. Η Άντζελα Δημητρίου γίνεται πρωτοσέλιδος στα περιοδικά της εποχής όταν παντρεύεται ξαφνικά το Γιώργο Τρούπη, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων, για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου μετά από λίγες μόνο μέρες. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Μια σχέση που έμενε να σημαδέψει τη λαϊκή τραγουδίστρια ήταν με τον γνωστό επιχειρηματία Στίβ Κακέτσι. Ο δεσμός τους ξεκίνησε την εποχή που εκείνος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Κατιάνα Μπαλανίκα και το παράνομο ζευγάρι κρυβόταν για χρόνια από το φακό του παπαράτσι. Ο ερωτάς τους χαρακτηρίζεται, όπως λέγονταν στους καλλιτεχνικούς κύκλους, από το έντονο πάθος και τη ζήλια. Στιγμές αξέχαστες. Στιγμές με πολύ πάθος, με πολύ κλάμα, με πολύ πόνο. Με πολύ ερωτήσεις. Εκείνο τον καιρό αυτή ήταν παιδική αρρώστια. Παιδική αρρώστια η Άντζελα. Ναι, και ξεπέρασα την παιδική αρρώστια και ορίμασα. Ο προαναφερόμενος, λοιπόν, ίσως έχει μία αιμονή, όχι τώρα, πολλά χρόνια, η οποία δεν του φέρει. Αιμονή μαζί παιδική, σας έχει, ο κ. Είναι, είναι και παιδικό παιχνίδι. Δεν πάει άλλο.
Μετά το χωρισμό της με τον Στίβ Κακέτς έκανε σχέση με τον ανερχόμενο τον τραγουδιστή Νεκτάριο Σφυράκη. Όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο ειδήλο με τον Σφυράκη, η Άτζελα ξανάσμιξε με τον Στίβ Κακέτσι. Τότε οι δυο τους κυκλοφορούσαν ελεύθερο ζευγάρι χωρίς να κρύβονται, παρόλο που ο επιχειρηματίας δεν είχε πάρει διαζύγιο με τη γυναίκα του. Η πολυσυζητημένη σχέση τους τελείωσε λίγο μετά και αυτή τη φορά ήταν οριστικός ο επίλογος. Κλείσε το φτάκι σε μάτια και θα κάνω εγώ κομμάτια την αγάπη την παλιά σου σε μια λίγα. Το 2000 η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πλευρό του Αρμένιο Κοσματοπόλη Νορά Ισαπουτζιάν. Οι δυο τους πέρασαν μαζί ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου έβγαιναν συχνά και πόζαραν αγκαλιασμένοι στα εξώφυλλα των περιοδικών. Δεν νοιάστηκες, δεν ρώτησες, το δρόμο μου δεν φώτισες. Στα μάτια της σύντομα ξεθόριασε λάμψη των διαμαντιών και η συνέχεια βρήκε τραγουδίστρια να είναι και πάλι μόνη της. Η απουσία σου βρισκότανε μπροστά μου. Ο χωρισμός που ακολουθεί εξελίσσεται επεισοδιακώς και εκείνη την περίοδο απασχόλησαν τα μέσα με καυστικές δηλώσεις εκατέρωθεν. Αργότερα η Λέδη του Ελληνικού Πενταγράμμου ανοίγει το δεύτερο κεφάλαιο Γιώργος Τρούπης και παραλαμβάνει με το δεύτερο γάμο της στο Δίσεξ Αμαρτίν, ουκ γυναίκος Σοφής. Αλλά Σοφή δεν το έπαιξα ποτέ μου. Έκανα πάντα ό,τι πρόσταζε η καρδιά μου και το πάθος μου. Ο πρώτος σύζυγος Γιώργος Τρούπης την οδήγησε και πάλι στη σκαλιά της ίδιας εκκλησίας την ίδια ημερομηνία που είχαν κάνει και τον πρώτο τους γάμο 20 χρόνια πριν. Ούτε και αυτή τη φορά όμως κατάφερε να ριζώσει ο γάμος τους και το διαζύγιο έσκασε σαν βόμβα στα καλλιτεχνικά και δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Μάλιστα αργότερα η ίδια η Άντζελα με συνεντεύξεις αποκάλυψε πως ο Τρούπης την απάτησε. Γι' αυτό και τον χώρισε. Και θέλω να δω να σαρπάξω από την άλλη. Να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σε. Στο παρελθόν, όπως δήλωσε πρόσφατα σε εβδομαδιαίο περιοδικό, έπιασε στα πράσα σύντροφό της με άλλον άντρα, ενώ εκείνη ήταν έτοιμη να τον παντρευτεί. Όσο για τον έρωτα το δικό μου, δεν ξέρω, μπορεί και να έρθει. Μέχρι τότε θα είμαι πάντα εδώ για όλους αυτούς που ξέρουν ότι το χειροκρότημά τους μου δίνει ζωή. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Είσαι από κάτι σε μάτια και θα κάνω εγώ κομμάτια την αγάπη την παλιά σου σε μια νύχτα. Λοιπόν, το τελευταίο δεν το πιάσα καλά. Καλά, στο νημιά. Σου έχει συμβεί μέχρι και αυτό στη ζωή σου. Μέχρι και αυτό όμως. Πώς αντέδρασες? Πριν ανέβουμε το είδες με τα μάτια σου, δηλαδή βέβαια. Ήταν σκηνή όχι, τύπου... Όχι, το είδα με τα μάτια μου, το είδα με τα μάτια μου. Τύπου σενάριο, μπαίνω σπίτι και τύπου το βρίσκω. Όχι, τύπου σενάριο, είμαι σε άλλο δωμάτιο. Ναι. Και ακούω κάτι περίεργα και βγαίνω από το δωμάτιο αυτό που είμαι. Ναι. Και πάω στο άλλο. Και βλέπω. Τη σκηνή βλέπεις, το... δεν υπάρχει. Και τα σπάω όλα μέσα στο σπίτι και βγαίνω έξω και φωνάζω βοήθεια, σώστε με και τέτοια. Έτρεχα σε γιατρούς, κάθε 6 μήνες με διώχνανε, μου λέει τρελή. Γιατί ήμουν τρελή, όντως ήμουν τρελή. Γιατί πήγαινα εδώ, μήπως κόλλησα τίποτα. Τι να κάνω το κακόμοιρο. Άστα, άστα, άστα. Θα παίζω πολύ έλαιο στο κεφάλι μου τώρα. Τα έχεις δει όλα δηλαδή. Όλα. Δεν υπάρχει τα όλα κάτι. Εγώ, τι να πούνε για μένα. Που λέει και ένα τραγούδι μου. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχεις δει και όλα, να μην το έχεις ζήσει. Όλα. Δικαίως σήμερα λες, αφήστε με ήσυχη. Ναι. Θέλω να μείνω μόνη μου, δηλαδή. Τέλος. Τι είναι αυτό που σε έχει πληγώσει? Με λέει η Πάολα να με αφήσει ήσυχη, θέλω. Και αν υπάρχει πια να μην ξέρω, ξέχναμε. Λοιπόν, και εγώ να με αφήσουν ήσυχη, θέλω. Ωραία, ας τα αφήσω αυτά τώρα. Έτσι. Γιατί πολύ σε ρωτάω για τους άντρες. Δεν πειράζει. Να σε ρωτήσω λίγο για τα επαγγελματικά σου. Επαγγελματικά έχω. Πήρα έναν χρυσό, πιστεύω να το ξέρει. Το μήνα εκεί. Αλλά όχι μαϊμού χρυσό, κανονικό. Και μάλιστα διπλό, γιατί είμαι και δημιουργό. Σε αυτό μέσα το CD. Έχω γράψει κιόλας, το μήνα εκεί, το οποίο το αφιερώνω σε όλους τους άντρες που θέλουν να έχουν κάποια άλλη γυναίκα. Μήνα εκεί, μήνε αυτή, αυτή σου πρέπει. Έτσι. Και το ζωή από τη ζωή μου που το έχω γράψει για τα δυο μου τα παιδιά.
Εκτός από τους δίσκους, είσαι διαχρονική. Δηλαδή,